Λίγες ώρες πριν από τα Χριστούγεννα και η μαγική χρυσόσκονη των ημερών είναι διάσπαρτη σε μικρούς και μεγάλους που τρέχουν να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Τη δημητική τους ωστόσο έχουν τα παιδιά με τα λατρεμένα παιχνίδια. Φοράζα μια αλυσίδα για το ποδήλατο μου. Αγοράσα ένα μικρόφωνο και ένα μεγάφωνο. Αυτή τη φορά η αδερφή μου θέλει μια κούκλα. Φίδι. Το ήθελες πολύ? Ναι. Είναι σαν το tablet, αλλά specifically για ζωγραφική. Αυτές οι μέρες προσφέρονται για δώρα. Οι μικροί μας φίλοι δεν παραλείπουν να σκεφτούν και τους αγαπημένους τους. Φοράσαμε ένα παιχνίδι για τον αρρύψιον του παπά μου. Και έπιασα κι εγώ έναν επιτραπέζιο. Αγοράσαμε παιχνιδιά για τους φίλους μας. Εκτός από τους γονείς, στο τρέξιμο τέτοιες γιορτινές μέρες είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που με πολύ αγάπη φροντίζουν να ικανοποιήσουν τα χριστουγεννιάτικα θέλω των εγγονών τους, με κάποιους μάλιστα να δυσκολεύονται να αποφασίσουν. Για τα εγγονάκια. Τι ζητήσανε? Δεν ζητήσα. Είναι έκπληξη. Είναι έκπληξη και για τούτον βασανίστηκα. Ομολογουμένως η αγορά των Χριστουγέννων ασφικτιά με μικρά παιδιά που προσμονούν να πάρουν στα χέρια τους το αγαπημένο τους παιχνίδι. Κατά κύριο λόγο έχουμε πολλά παιδιά γιατί ασχολούμαστε με παιχνίδια. Σύμφωνα με την εμπειρία των υπευθύνων μεγάλων εμπορικών καταστημάτων, πέρα από τα παιχνίδια, δεύτερο στη λίστα των καταναλωτών έρχεται η διακόσμηση του εσωτερικού χώρου, ώστε το σπίτι να φωνάζει πως είναι Χριστούγεννα.